Πάμε. Λοιπόν, παιχταρούλιδες, αυτό είναι, είχα τους κήπους της ΔΕΔΕ, νομίζω, του Μάλαμα, Κώστα Μάλαμα. Δεν είναι από τα πιο εύκολα τραγούδια που έχω κάνει, είναι ψηλό δυσκολάκι. Σοκράτης Μάλαμας δεν λέγεται. Κώστα, Σοκράτης. Ναι, Σοκράτης. Κάτσε ρε πολύ, θα πούνε εγώ, δεν ξέρεις το όνομα. Λοιπόν, είναι δυσκολάκι λίγο ρε παιδί μου, αλλά πιστεύω με εξασκησούλα θα το βγάλετε, γιατί έχει πολύ ωραία εισαγωγή, εμένα εισαγωγή μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, και το υπόλοιπο κομμάτι είναι ωραίο. Έτσι λίγο ατμοσφαιρικό, λίγο ψυχεδέλεια. Στην αρχή ξεκινάει, κάτσε, ξεκινάει παίζοντας αυτή τη συγχορδία που τη βρήκα μόνος μου. Είναι μπαγλαμάς κανονικά, μόνος μου τη βρήκα φίλε. Είναι στον μπαγλαμά κανονικά, έχει αυτές τις νότες. Κάποιοι δεν θα μπορείτε να τις κάνετε, γιατί η κιθάρα σας είναι κλασική και κόβει εδώ πέρα, στο 12ο τάστο και δεν πάει τόσο ψηλά, δεν πειράζει. Σας που έχετε ακουστική ηλεκτρική, δοκιμάστε την. Βασικά θα σας δείξω και μια βερσιόν για αυτούς που έχετε ακουστική. Θα βάλετε κλασική, το πρώτο δάχτυλο στο ένα το τάστο και το τρίτο δάχτυλο στη μη χορδή και το τρίτο δάχτυλο στην σι χορδή στο 12ο τάστο. Και το τέταρτο δαχτυλάκι για σας που μπορείτε να φτάσετε εδώ, εσείς που έχετε κλασική, θα βάλετε μόνο αυτά τα δύο και θα παίξετε αυτή τη συγχορδία και θα ακουστεί πάλι ωραία. Αλλά άμα θέλετε να την κάνετε ακόμα πιο γεμάτη, όπως είναι ο μπαγλαμάς, κανονικά με τρεις χορδές είναι ο μπαγλαμάς, έξι χορδές είναι, διπλές είναι ουσιαστικά, θα βάλετε και το τέταρτο δαχτυλάκι στο 14ο τάστο. Οπότε έχουμε 14 στη σολ, 12 στη μη, στη σι και 9 στην μη. Και κάνει αυτό το ρυθμούλι εδώ. Παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, πατσου. Ο οποίος θα τον δείξω και μία σε χαρτί που τον έχω γράψει με βελάκια για να τον δείτε. Είναι ουσιαστικά κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω. Είναι ουσιαστικά σαν να κάνει τρεις φορές κάτω, κάτω, πάνω, δηλαδή παμ, πατσου, συνεχόμενα, παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πάτσου και την τελευταία φορά κάνει παμ, πάτσου, πάτσου. Αυτό είναι ουσιαστικά, τον δείχνω και εδώ πέρα με τη συγχορδία ή έτσι. Είναι και ο υπόλοιπος ρυθμός που κάνει και στο τραγούδι, δηλαδή πως πάει. Πάει κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω και την τελευταία φορά κάνει κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, συνεχόμενα. Παμ, πάτσου, παμ, πάτσου, παμ, πάτσου, παμ, πάτσου, πάτσου και ξανά παμ, πάτσου, παμ, πάτσου, κάτω, κάτω πάνω, κάτω, κάτω πάνω, κάτω πάνω. Αυτός είναι ο ρυθμός, όποιοι δυσκολεύεστε γενικώς με το ρυθμό, δείξε εμένα, έχω κάνει κάτω στο Patreon ένα βιντεάκι μισής ώρας που δείχνω τους 10 βασικότερους ελληνικούς ρυθμούς στην κιθάρα. Πώς να τους παίξεις, καρσιλαμάς, ζεμπέκικο, χασάπικο, υπηρεώτικος, τσιφτετέλι, νησιώτικος, δεν θυμάμαι, πολλούς, 10 είναι, μπορείτε να μπείτε να το τσεκάρετε και άμα γίνετε Patreon έχετε πρόσβαση και στις ταμπλατούρες που έχω τις 150 και υποστηρίζετε και το κανάλι μου, οπότε συμβαίνει.
Αυτή ήταν η διαφήμιση, πάμε πάλι στη συνέχεια του κομματιού. Αφού το κάνεις αυτό δύο φορές με αυτή τη συγχορδία, παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, πατσου, και εσείς που έχετε κλασική, κάνετε έτσι τις δύο χορδές μόνο. Μετά θα πάμε σε μια ρε μινόρε και δεν θα παίζουμε την τελευταία χορδή, τη μη, αλλά πιάσετε κανονικά ρε μινόρε και κάνω. Ζούμε αυτό το πρώτο μέρος. Ρε μινόρε και κάνω παμ, πατσου, παμ, πατσου. Δηλαδή κάνω δύο φορές. Κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω. Και τώρα θα βάλω το δεύτερο δάχτυλο. Θα το γλιστρήσω ένα τάστο μπροστά. Στο τρίτο τάστο. Από εδώ πάει εδώ, μπουπ. Και σχηματίζει αυτό έτσι το dark effect. Και τι κάνω, κάνω κάτω, κάτω, πάνω, κάτω. Οπότε είναι στην ρε μινόρε. Τρεις χορδές μόνο. Παίζω μόνο τη ρε, τη σολ και τη σι. Εντάξει, άμα χτυπήσει και τη μη δεν θα ακουστεί άσχημα. Απλά λέω. Και κάνω κάτω, κάτω πάνω, κάτω, κάτω πάνω. Αλλάζω δάχτυλο και κάνω κάτω, κάτω πάνω, κάτω. Και τώρα εδώ κάνω το σολάκι το οποίο είναι σι στο τρίτο τάστο που πατάει ήδη το δάχτυλό μου. Μετά μη που πατάει ήδη το δάχτυλό μου. Και τώρα παίζω ανοιχτή τη μη. Σηκώνω δηλαδή το δάχτυλο. Μετά ξαναπαίζω. Τώρα παίζω ένα στην σι και τρία στην σολ. Οπότε το δείχνω πολύ αργά όλο. Παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ. Τρία, ένα, μηδέν. Ένα στη σι, τρία στη σολ. Αυτή είναι η δύση, το δύσκολο μέρος. Επειδή το κάνει λίγο γρήγορα, το κάνει έτσι. Και μετά πάει ρε μινόρε. Είδα αυτό. Σκύλος. Και κάνει τέτοιο ήχο σαν σκέιτ. Ποδήλατο με σκύλο. όχι πάνω, ο σκύλος. Και μετά κάνει. Ωραίο και αυτό, dark. Οπότε ρε μινόρε και κάνουμε. Κάτω, κάτω, πάνω, κάτω. Κάτω, πάνω, κάτω. Κάτω, πάνω. Και τώρα θα βάλω το πρώτο δάχτυλο στο πρώτο τάστο στη σολ χορδή και θα στο δεύτερο. Και έχουμε αυτή τη συγχορδία. Πάλι παίζω τις τρεις χορδές ρε σολ. Θα κάνω κάτω, κάτω πάνω, κάτω πάνω. Οπότε το δεύτερο μέρος είναι ρε, πάτσου, παμ, πάτσου, παμ, πάτσου, παμ, πάτσου, πάτσου. Κάνε μια pause στο βίντεο. Αφού σκούπισα τη μύτη μου με ένα φίλο. δεν είχαμε χαρτοπιτσέτα, δεν πειράζει. Παίζουμε τη συνέχεια του. Παίζω την εισαγωγή μια όλη και μετά θα το στις συγχορδίες. Παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ. Αυτό το κάνει δύο φορές και μετά πάει σε αυτό το σημείο που κάνει. Λοιπόν, μετά παίζουμε το επόμενο μέρος. Θα βάλουμε τώρα το τρίτο δαχτυλάκι. Το τέταρτο, sorry, στο τρίτο τάστο στη σιχορδή. Το δεύτερο στο δεύτερο τάστο στη σολ. Και θα κάνουμε το επόμενο μέρος που πάει. Το οποίο, τι κάνω, παίζω κάτω και μετά σηκώνω το δεύτερο. Και μετά το ξαναβάζω και μετά το ξανασηκώνω. Και μετά το ξαναβάζω και μετά το ξανασηκώνω. Οπότε κάνω. Ξεκινάω με χτύπημα προς τα πάνω της πένας. Και τώρα θα βάλω το τρίτο δάχτυλο στο τρίτο τάστο στην ρε χορδή. Οπότε έχω κάνει. Και μετά παίζω ένα χτύπημα προς τα κάτω τις τρεις χορδές αυτές, πατώντας και με το τρίτο και με το δεύτερο. Και μετά το ξανακάνω το ίδιο. Κάνω δύο χτυπήματα σηκώνοντας το τρίτο. Οπότε τι έχουμε κάνει από την αρχή. Και ξανά το ίδιο. Δύο φορές το κάνει δηλαδή. Και τώρα μπαίνουμε στις συγχορδίες. Η συγχορδία πρώτη είναι μια λα δίεση ματζόρε με τον ίδιο ρυθμό που έκανα και στην εισαγωγή. Κάντε pause, έδειξα το χαρτί έτσι, ναι.
να δείτε το χαρτί από πριν, άμα δεν σας έμεινε. La Maggiore. Μπορείς να την κάνεις τη La Maggiore είτε έτσι, βάζοντας αυτά τα τρία δάχτυλα στο τρίτο τάστο, Ρε, Σολ, Σι, και Μπαρέ στο πρώτο τάστο και παίζεις τις πέντε κορδές και κάτω. Είτε έτσι όπως την κάνω εγώ, με Μπαρέ με το τρίτο δάχτυλο και πατάω με το πρώτο δάχτυλο μόνο τη La Forte. Τη μύτη θυμώνω, δεν ακουμπάει καν τα κρίσεις. Και παίζω. Μετά ρε μινόρε. Μετά ξανά λαδίση. Και τώρα πάμε Φα Ματζόρε. Και κάνει το μισό ρυθμό σχεδόν. Δηλαδή κάνει. Δηλαδή κάνει κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, σολ, κάτω, κάτω, πάνω, στη σολ μόνο κάτω, κάτω, πάνω. Και μετά κάνει αυτή την πασογραμμή. Η οποία είναι στη μη χορδή, 5, 6, 8, 6, 5. Οπότε πάμε από τη φα. Σε La Maggiore, την οποία μπορείς να την κάνεις είτε εδώ, επειδή τελείωσες το πέμπτο τάστο, με Μπαρέ, σαν Φα Ματζόρε στο πέμπτο τάστο, είτε σε La Maggiore κανονικά να γυρίσεις πίσω εδώ. Εγώ την κάνω εδώ γιατί μου αρέσει πολύ. Άμα θες δυσκολεύεις με τα μπέρα ή πονάει το χέρι σου, κάνε την εδώ. Και πάει ο ίδιος ρυθμός. Και το τελευταίο μέρος του ρυθμού, δηλαδή το κάτω, κάτω πάνω, κάτω πάνω, το κάνει ακριβώς από κάτω σε μια ρε μινόρε. Ή μπορείς να κάνεις εδώ τη ρε μινόρε. Δηλαδή πάει. Και μετά στη ρε το ξαναδείχνω άλλη μια. Κάτω, κάτω πάνω, κάτω, κάτω πάνω, κάτω, κάτω πάνω. Και μετά στη ρε κάτω, κάτω πάνω, κάτω πάνω. Ή εδώ. Να το κάτω πάνω, κάτω, κάτω πάνω, κάτω, κάτω πάνω. Και μετά ρε μινόρε κάτω, κάτω πάνω, κάτω πάνω. Πατσουπα, 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 πατσουπα. Και μετά ξαναμπαίνει στην αγωγή. Ουσιαστικά δηλαδή τι έκανα. Έκανα παμ, πατσου, παμ, πατσου, παμ, πατσου. Εδώ έκανα La Maggiore και στο υπόλοιπο έκανα τη ρε μινόρε, έσπασα το ρυθμό. Αυτό είναι όλο το κομμάτι. Εντάξει, είναι ψηλοδύσκολο. Όποιος θέλει και το έμαθε, ας κάνει ένα story στο Instagram, να με κάνει tag. Και το Instagram μου είναι Γιώργος κάτω παύλα δάσκαλος κάτω παύλα κιθάρας. Και να μου δείξει πως το έπαιξε. Και εγώ θα τον ποστάρω. Αυτά κάνω μαθήματα ιδιαίτερα στην Αθήνα και στην Αμάκρη και μέσω Skype ή Messenger σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε. Όπως σας είπα, τσεκάρετε και το Patreon. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το κομμάτι. Αν και δύσκολο. Φιλιά από την όμορφη Αθήνα. Σίκο, 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 γκάνα.